Ό,τι υπήρχε σε βιομηχανία μετάλλου, σας διακόπτω για λίγο, διότι βλέπουμε το αυτοκίνητο του που μεταφέρει τον Άκη Τσοχαντζόπουλο να φτάνει στις φυλακές Κορυδαλλού. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι εκεί. Βλέπουμε ότι περνάς. Ακούμε, Άννα, σ' ακούμε. Βλέπουμε τώρα τα δύο οχήματα, δύο πολιτικά οχήματα της ασφάλειας που μόλις πέρασαν την πόρτα των φυλακών. Ένα σημείο αυτοκίνητο και ένα σκούρο αυτοκίνητο. Είδαμε ότι πήγανε στην άκρη λίγο πριν τα γραφεία της διοίκησης των φυλακών. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον κύριο Τσοχαντζόπουλο, αποβιβάζεται από το αυτοκίνητό του. Δεν μπορώ να έχω καλή εικόνα από το σημείο που βρίσκομαι. Νομίζω ότι δεν έκανε δηλώσεις και αυτή την ώρα περνάει μέσα στα γραφεία, στα διοικητικά γραφεία των φυλακών, συνοδευόμενος από ανθρώπους της ασφάλειας, ίσως συνοδευόμενος και από τους δικηγόρους του, προκειμένου να ακολουθηθούν όλες οι τυπικές διαδικασίες και εν συνεχεία να οδηγηθεί στο κελί του, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι στην έκτη πτέρυγα των φυλακών, εκεί όπου κρατούνται και υπόλοιποι υπόδικοι που βαρύνονται με οικονομικά εγκλήματα. Λίγο πριν τις 11.30 το πρωί, λίγα λεπτά πριν τις 11.30, πέρασε την πύλη των φυλακών του Κορυδαλλού ο κ. Τσοχαντζόπουλος, χωρίς ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, θα πρέπει να πούμε, χωρίς καν μοτοσυκλετιστές της αστυνομίας να ακολουθούν, να συνοδεύουν τα δύο αυτά οχήματα με δύο πολιτικά οχήματα της ασφάλειας.